μητέρες γνωρίζουμε τι ήταν, έτσι. Ήταν κάποιες κυρίες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και για να προσφέρουν τα θέλγητρά τους, αμείβονταν. Λοιπόν, υπήρχαν οι εταίρες οι οποίες είχαν, πώς να το πω, δικά τους σπίτια και δέχονταν τους άντρες, ελευθέρους ή παντρεμένους τέλος πάντων, σπουδαίους, πολύ σπουδαίους θα έλεγα, και έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα ή διάφορα δώρα, κοσμήματα, λάδι, τενεκέδες με λάδι, ό,τι είχε ο καθένας τέλος πάντων. Και πάρα πολλοί έμεναν και στο δρόμο φυσικά, γιατί τους τα έτρωγαν όλα οι εταίρες. Κάποιες από αυτές είχαν και τον ελεύθερο χρόνο φυσικά και τον εκμεταλλεύονταν, πώς να το πω, με πολύ καλό τρόπο, σπούδαζαν σε φιλοσοφικές σχολές. Άλλωστε εκεί υπήρχαν και πάρα πολύ πλούσιοι πελάτες, έτσι, για να έχουν χρήματα για να σπουδάζουν. Σπούδαζαν. Ήταν συνήθως αυλητρίδες, ήταν ορχιστίδες, ήταν ηθοποιοί, έκαναν αυτά τα επαγγέλματα και τις έβλεπες και στην αγορά να κυκλοφορούν, αλλά και στα συμπόσια. Κάτι που δεν επιτρεπόταν στις νόμιμες συζύγους. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λοιπόν για τις εταίρες, να αναφέρουμε και μερικές, πολύ σπουδαίες και σημαντικές. Λοιπόν, πάμε στη λέξη εταίρος. Ο εταίρος. Ο εταίρος λοιπόν και η εταίρα. Λοιπόν, υπάρχει και τύπος έταρος. Πώς το λέει στο προήμιο της Οδυσσίας. Αλλούδος ετάρου ερίσατο. Εκεί το ετάρους είναι ο έταρος, έτσι, η έταρη του ετάρους. Είναι ιωνικός και επικός τύπος έταρος. Έταρος, οπότε θα μας γίνει εδώ η ετάρη. Έτσι, στο νόμιρο λοιπόν έχουμε τον ιωνικό επικό τύπο. Η ετάρη ή αλλιώς η εταίρη. Και από πού προέρχονται αυτές οι ωραίες λέξεις. Λοιπόν, από την λέξη έτης, ο έτης. Ο έτης ποιος είναι? Ο έτης είναι ο συγγενής. Αυτή είναι η βασική του σημασία, η πρωταρχική σημασία. Συγγενής, από εκεί και πέρα είναι συμπολίτης. Είναι γνωστός, είναι φίλος. Είναι γνωστός, είναι φίλος. Λοιπόν, ο έτης. Ο έτης προέρχεται από το έθος, γιατί σημαίνει τον φίλο, τον συνήθι, έτσι. Είναι συνήθις, είναι γνωστός. Συνήθις είναι ο φίλος, κάποιος που τον έχω συνηθίσει. Από το έθος ή από το έτος, δηλαδή είναι συνομήλικος, ή από το επίθετο ετός, ετή, ετών. Το ετός λέγεται και εταιός. Εταιός, εταιά, εταιών. Ή αλλιώς λέγεται έτοιμος. Ετήμι έτοιμον. Πώς αλλιώς λέγεται? Ετήτιμος. Ο ή ετήτιμος, το ετήτιμον. Όλα αυτά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τι σημαίνει ετός, εταιός, έτοιμος και ετήτιμος? Σημαίνει αληθής, πραγματικός και γνήσιος. Εξού και ετυμολογία. Εξού και ετυμολογία. Ο αληθής λόγος, ετυμολογία. Εντός, εταιός, έτοιμος και ετήτιμος. Εδώ είναι αναδιπλασιασμός της λέξεως έτοιμος. Έτσι. Όλες αυτές, ναι, όλες αυτές από το ημί υπάρχουν. Είμαι αυτό που είμαι, αυτό που βλέπεις. Έτσι. Λοιπόν, με την έννοια ότι ο εταίρος είναι ο αληθινός, ο πραγματικός φίλος, δεν το λέμε ακόμα και τώρα. Είναι πραγματικός, είναι αληθινός φίλος μου. Και το έρω εδώ είναι αυτός ο πραγματικός φίλος που σε βοηθάει να ανέλθεις. Ό,τι σημαίνει αυτό, σε σηκώνει ψυχολογικά ή σε βοηθάει να ανέλθεις. Ο εταίρος λοιπόν, και υπάρχει το επίθετο ο εταιρείος,
Η εταιρεία. Το εταιρείον. Ο εταιρείος, η εταιρεία, το εταιρείον. Από εδώ βλέπουμε ότι η εταιρεία, έτσι, γράφεται με ε γιώτα, αυτό που συζητάμε, γιατί είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο. Ο εταιρείος, η εταιρεία, με ε γιώτα. Τώρα από εκεί και πέρα, απαντάει η εταιρεία με γιώτα σε ένα κείμενο, σε μία κωμωδία, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και τυπογραφικό λάθος, δεν ξέρω. Μία φορά το βρίσκουμε και με γιώτα, θέλω να πω, στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό που διάβαζα που έλεγε ότι η εταιρεία γράφεται με γιώτα επειδή προέρχεται από το εταίρος και είναι ανάλογα από το αν κάτι βγαίνει από το ρήμα ή από το επίθετο, δηλαδή η πορεία... Αφού υπάρχει επίθετο. Το ρήμα είναι εταιρέο-ετερό. Το ρήμα είναι εταιρέο-ετερό. Υπάρχει το επίθετο και είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και έλεγα πώς κρίνει κάποιος, ας πούμε, ότι η πορεία είναι από το ρήμα και θέλει με έψιλον γιώτα, ενώ... Πορεύομαι. Ενώ η οδηπορία, ας πούμε, η πρωτοπορία είναι όταν από το πρωτοπόρο και γι' αυτό είναι με γιώτα. Όταν είναι σύνθετα, αλλάζει ο κανόνας. Και ανάλογα με το που μπαίνει και ο τόνος, αλλάζει και η ορθογραφία. Πρέπει να σκεφτούμε τώρα κάτι. Εξαρτάται αν είναι σύνθετο ή αν είναι απλό. Ή ας πούμε από την κατάληξη των ρημάτων, ανάλογα με το ρήμα που έχω. Εδώ πέρα έχω το ρήμα εταιρέο-ετερό, που σημαίνει είμαι εταίρος, είμαι εταίρα, είμαι φίλος, σύντροφος, βοηθός, αρρωχός κτλ. Ό,τι σημαίνει αυτή η λέξη. Και έχουμε την ορθογραφία. Λοιπόν, οπότε η σημασία του εταίρους είναι αυτό που μεταφράζουμε και στον Όμηρο, οι σύντροφοι του Οδυσσέως. Είναι ο σύντροφος, είναι ο φίλος, είπαμε ο βοηθός, ο αρρωγός και το ίδιο σημαίνει και για την γυναίκα, η εταίρα. Η εταίρα είναι η αγαπητική, δηλαδή εδώ που τα λέμε, η αγαπημένη, έτσι, η αγαπημένη. Έχουμε πάρα πολλές ιστορίες, είναι πλούσια η αρχαία ελληνική γραμματεία με ιστορίες για τις εταίρες. Είναι αγαπημένο θέμα και πόσο μάλλον η νέα κωμωδία. Η νέα κωμωδία η οποία έχει πρωταγωνίστριες τις εταίρες. Δηλαδή υποθέσεις του τύπου αγαπάει κάποιος μια εταίρα, της υπόσχεται γάμο και περνάνε τα χρόνια και γίνεται αιωνίος, ας πούμε. Εξαρτάται από αυτό. Ή μένει έγκυος, γεννάει ένα παιδί και δεν έχει τι να κάνει το παιδί, το αφήνει έξω από την πόρτα κάποιου πλουσίου σπιτιού. Αυτά είναι ελληνικές ταινίες τώρα, έτσι, είναι βγαλμένα από τη ζωή. Λοιπόν, άλλη λεξούλα. Εδώ πέρα είπαμε, λοιπόν, εταίρος είναι ο αληθινός φίλος, ο οποίος μας βοηθάει να ανέβουμε, είπαμε. Ανέβουμε ή να σηκώσουμε τα βάρη της ζωής. Να ανέβουμε, πώς το λέμε, να είμαστε πάντοτε ανεβασμένοι και να σηκώνουμε αέρα, σηκώνω ψηλά στον αέρα. Να αντιμετωπίζουμε τη ζωή, μας στηρίζουν πραγματικά. Έτσι δεν πάει το νόημα. Να προοδεύουμε, να ανεβαίνουμε. Λοιπόν, άλλη λέξη είναι το ερωμένιον. Το ερωμένιο. Λοιπόν, κάτι χαρακτηριστικό εδώ με τις εταίρες είναι το εξής. Ας πούμε, έχουν κατάληξη τα ονόματά τους, θα γράψουμε ένα ονοματάκι έτσι, το Μύρτιον. Το Μύρτιον, η εταίρα, το Μύρτιον, έτσι, είναι το Μυρσινάκι, αυτό που λέμε τώρα, έτσι, είναι η Μυρτό. Και το Μύρτιον, δεν ξέρω γιατί, έτσι τελειώνει το υποκοριστικό, εντάξει, το Μύρτιον, το Μαράκι, το Χριστινάκι, το Κατινάκι κτλ, τέλος πάντων, εδώ είναι το Μυρσινάκι. Λοιπόν, οπότε το ερωμένιον είναι το αγαπάκι, δεν ξέρω τι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε το ρήμα εράω ερώ, στη μέση φωνή, ερώμε. Οπότε είναι οι μετοχές του ρήματος, ποιες είναι. Ερώμενος, ερώμενος, ερωμένη. Έτσι είναι. Ο ερώμενος και η ερωμένη. Αυτός που κατέχεται
από έρωτα. Έχει έρωτα για κάτι, το ερωμένο λοιπόν, και αυτό, όπως λέμε, ετερίδιον, η μικρή ετέρα. Άλλη λεξούλα είναι από το εράο ερώ, επιθυμώ λοιπόν και έχω έρωτα. Άλλη λεξούλα είναι η χαμετύπη, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με ετέρα, έτσι. Αλλά έχουμε να κάνουμε με κοινή πόρνη, έτσι, και χαμετυπίον λέγεται το πορνίον. Η πόρνη που σου πούνται. Το περνώ, είναι. Η πόρνη είναι από το παίρνιμι, το οποίο είναι από το περάω περό. Περάω περό. Δηλαδή περνάω, τι περνάω, μεταφέρω πέραν της θαλάσσης ή διαθαλάσσης τέλος πάντων για να πουλήσω κάτι. Εκθέτω δηλαδή προς πώληση, με αυτή την έννοια. Ναι. Περάω περό, πόρος είναι η θάλασσα, οπότε μεταφέρω πέραν των θαλασσών για να πουλήσω κάτι. Εξάγω προς πώληση, πουλώ. Πόρνη από το πέρνιμι. Η χαμετύπη είπαμε και το χαμετυπίον. Ο Ησύχιος αναφέρει άλλη μία λέξη, σκαμάδες. Τώρα μερικά πράγματα θέλω να κάνετε εσείς τους συνειρμούς. Σκαμάδες, Ησύχιος τις αναφέρει έτσι, σκαμάδες. Έσκαμε είναι ποιος, ο παρακείμενος του ρήματος, σκάπτο. Έτσι, το σκάμα που λέμε και στον αθλητισμό, εν πάση περιπτώσει. Σκαμάδες λοιπόν. Έσκαμένο. Ναι, λοιπόν, και σκάμεα ή σκάμεα, πάλι μία λέξη που βρίσκουμε στον Ησύχιο, είναι οικείον. Η σκάμεα είναι οικείον. Η σκύλα, έτσι, σκάβουν τα σκυλάκια. Ναι. Σκάβουν τα σκυλάκια. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό, πάμε στην πανδοσία. Η πανδοσία. Τα δίνει όλα. Τα δίνει όλα και η σπάντας δίδεται τέλος πάντων. Η σπάντας διδομένη, ας το πούμε έτσι. Πανδοσία. Είναι και όνομα πόλεως, είναι και κύριο όνομα, αλλά συνήθως ήταν και, πώς να το πω, σαν επίθετο, σαν χαρακτηρισμός, ναι. Λοιπόν, η δικτυριάς. Η δικτυριάς από το δείκνυμι, η δικτυριάς. Είπαμε ότι ήταν αυλητρίδες, ήταν ορχιστίδες, ήταν και δικτυριάδες. Mm. Και μάλιστα το 13ο βιβλίο των δείπνων σοφιστών του Αθηναίου είναι αφιερωμένο στις εταίρες και λέει εκεί πέρα ότι το μύρτιον, το Μύρτιον ήταν εκ των κοινών δικτυριάδων, δηλαδή ήταν ηθοποιός. Έπαιζε μίμους, όπως λέγονταν, παρίστανε κάτι με μιμητικές κινήσεις. Έτσι, άλλοι έπαιζε μουσική, άλλοι τραγουδούσε, χόρευε και αυτή ήταν δικτυριάς, ήταν μίμος, ήταν μίμος. Εκάλιστε των οικειών, εκάλιστο των οικειών, λέει ο Αθήνιος, ήταν του Μυρτίου. Του Μυρτίου, της Μνησίδος και της Ποθινής. Τέλος πάντων, είναι ένα ολόκληρο βιβλίο που αναφέρει 125 ονόματα εταιρών. Ήταν πάρα πολλές. 125 ήταν οι πάρα πολύ γνωστές που υπάρχουν και ανέκδοτα για αυτές. Δηλαδή, ανέκδοτα θέλω να πω, κάποιες ιστοριούλες.
έτσι, χαρακτηριστικές και γαργαλιστικές, όπως εκάλυστη των οικειών, ας πούμε, ήταν τώρα του Μυρτίου, της Υποθυνής και της Μνησίδος, που οι Μνησίς ήταν και οι Υποθυνοί αυλητρίτες, τα έχω σημειώσει εδώ πέρα, γιατί πάρα πολλά ονόματα και πάρα πολλές εταίρες, που συνέβαλαν πάρα πολύ στην καλλιτεχνική ανάπτυξη της, πώς το λένε, ήταν, σπούδαζαν, σας είπα, για να είναι ετοιμόλογες, για να είναι επεπαιδευμένες. Σαν τις κοινές πόρνες. Όχι, δεν ήταν κοινές πόρνες. Αυτό θέλω να το ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν και αγαπητικές, είχαν ελεύθερο χρόνο, ήταν ελεύθερες γυναίκες, οι οποίες έκαναν αυτούς τους δεσμούς, εν πάση περιπτώσει, και ζούσαν πιο ελεύθερα από ότι ένα κορίτσι που παντρευόταν και επέλεγε αυτό το βίο. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε τους εταιρικούς διαλόγους του Λυκιανού, τους διαβάστε, γελάστε. Έχουμε επιστολές που έχουν σωθεί, γράμματα, ερωτικά. Έτσι, που στέλνει, ας πούμε, γιατί με ξέχασες και δεν με αγαπάς πια, κτλ. Λοιπόν, η δικτυριάς, λοιπόν, είναι η Μίμος, η ηθοποιός, τα λέγαμε, η Μίμος. Έχουμε δει τις Χαλιμάδες. Οι Χαλιμάδες της Χαλιμάδος, θυμάστε από που προέρχεται. Χαλιμάδες λέγονταν και οι Βάκχες, όταν έπιναν πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή χαλάρωναν πάρα πολύ, χαλιμάς της Χαλιμάδος, λοιπόν, από το χαλάω χαλό. Χαλάω χαλό και τα παραμύθια της Χαλιμάς με χαλάει πάρα πολύ, με χαλαρώνει. Χαλάω χαλό θα πει και χαλαρώνω, έτσι. Αυτό θα πει βασικά χαλαρώνω, χαλαρώνω τα σχοινιά, κυριολεκτικά, δηλαδή σε κάποια κείμενα που θα το βρούμε. Γιατί, έπινε, τι έπινε, τον χάλικα ή τον χάλιν. Είναι ο Χάλιξ του Χάλικος, ο Χάλιξ του Χάλικος ή ο Χάλης του Χάλιος. Κάποια στιγμή όταν μιλούσαμε για χαλίκια, έτσι, χαλίκια, ο ή Χάλιξ και αρσενικό και θηλυκό, ο ή Χάλιξ Χάλικος, η ίδια λέξη είναι και σημαίνει τα χαλάσματα, από το χαλάω χαλό, σπασμένες πέτρες, χαλάσματα. Αλλά είναι και αυτός που με χαλαρώνει πάρα πολύ, ο άκρατος ίνος. Το συναντάμε δηλαδή σε κάποια κείμενα, αν δεν ταιριάζει να είναι χαλίκι, θα είναι άκρατος ίνος. Ο Χάλιξ του Χάλικος ή ο Χάλης του Χάλιος. Και αυτό εδώ με κεφαλαίο είναι και επίθετο του Θεού Διονύσου. Θεού Διονύσου. Ο Διονύσου ήταν. Του Θεού Διονύσου, συγγνώμη. Λοιπόν, γιατί σκεφτόμουν το ίδιο. Λοιπόν, ο Χάλης του Χάλιος, ο Χάλης Διόνυσος, ο οποίος μας εδόρισε, τι μας εδόρισε, τον άκρατο ίνο, αλλά μας έδωσε και τη συνταγή. Έτσι, να το, να το νερώνουμε, λοιπόν, να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας.